Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στις ειδήσεις των 8. Είμαι ο Θόδωρος Μπουγουρούντης και σήμερα θα σας ενημερώσουμε για τις σημαντικότερες ειδήσεις για μένα. Γιατί εγώ το κάνω το βίντεο. Δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής μικροτσιπ παγκοσμίως, η TSMC και η Global Foundries, βρέθηκαν στα μαχαίρια τον Αύγουστο που μας πέρασε, με την Global Foundries να κατηγορεί την TSMC για παραβίαση πατέντας σε 16 περιπτώσεις και κατέληξαν σε σειρά αγωγών κατά της ταϊβανέζικης εταιρείας. Το ενδιαφέρον κομμάτι σε αυτή την ιστορία είναι ως κομμάτι της όλης νομικής διαδικασίας, η Global Foundries προσπάθησε να δημιουργήσει εμπάργκο στην αγορά των US of A και της Γερμανίας για οποιοδήποτε προϊόν θεωρείται ότι παραβίαζε αυτές τις πατέντες. Στη λίστα αυτών των προϊόντων ήταν κάποιες από τις GPU της Nvidia και προϊόντα των εταιριών Apple, Asus, Broadcom, Cisco, Google, Lenovo, MediaTek, Qualcomm και αρκετές άλλες. Εξαίρεση αυτών ήταν η AMD, της οποίας το όνομα δεν εμφανίστηκε στη λίστα των εταιριών που παρουσιάστηκε στην αγωγή, ασχέτως αν και η CPU Ryzen 3000 είναι κατασκευασμένη από την κατηγορούμενη εταιρεία. Μετά από ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από τις δύο εταιρείες τον περασμένο μήνα, όχι μόνο τα βρήκαν και αποσύρουν τις κατηγορίες, αλλά ανακοίνωσαν περαιτέρω ότι θα συνεργαστούν κιόλας σε βάθος 10 χρόνων. Όπως ανακοίνωσε ο CEO της Global Foundries, αυτή η συμφωνία ανάμεσα στις δύο εταιρείες εξασφαλίζει τη δυνατότητα της Global Foundries να αναπτυχθεί και είναι νίκη για όλη τη βιομηχανία παραγωγής μικροτσιπ. Εμείς εδώ χαιρόμαστε που τα βρήκαν για να μην έχουμε ηλίθια εμπάργκο ή εξωφρενικές τιμές κατά την εισαγωγή των προϊόντων τους στην αγορά μας. Περαιτέρω αυτών που έχουμε ήδη. Η Disney σκέφτεται να αναβιώσει τη σειρά ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής» και πρόσφατα κιόλας μάλιστα ανακοινώθηκε ότι διάλεξε δύο συγγραφείς για αυτή τη δουλειά. Ο πρώτος εξ αυτών είναι ο Ted Elliott, ο οποίος είχε γράψει την πρώτη ταινία της σειράς το 2003 και κάποια από τις επόμενες. Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη έρχεται στον δεύτερο συγγραφέα, τον Craig Mazin, ο οποίος πρόσφατα κιόλας έλαβε εύσημα για τη δημιουργία του επιτυχημένου σόου του HBO, Chernobyl. Ο Mazin έχει γράψει επίσης σενάρια για τις ταινίες Scary Movie 3 και 4, όπως και για το Hangover Part 2. Αυτά βέβαια έρχονται μετά την ανακοίνωση στις αρχές του 19 ότι οι προηγούμενοι σεναριογράφοι που είχαν επιλεχθεί, ο Rhett Reese και Paul Wernick, γνωστοί για τα σενάρια στις ταινίες Deadpool και Zombieland, ότι αποφάσισαν να αποχωρήσουν χωρίς να υπάρχει βέβαια κάποια επίσημη αναφορά από τους ίδιους ή από την εταιρεία παραγωγής ταινιών ως προς τον λόγο. Υποψιαζόμαστε ότι τους δείξανε το κεφάλι του Disney εκεί στο ψυγείο και τρομάξαν. Μετά από 8 χρόνια απουσίας από το Steam Store, η εταιρεία δημοσίευσης gaming τίτλων EA αποφάσισε να επιστρέψει τους τίτλους της στην πασίγνωστη πλατφόρμα της Valve. Οι φήμες ξεκίνησαν από ένα κρυπτικό tweet της εταιρείας EA, όπου παρουσιάζεται μια κούπα ζεστού καφέ με το λογότυπο της εταιρείας να παράγει ατμό. Steam, ατμός, το πιάσατε. Πολύ έξυπνο! Μετά τη δημιουργία της δικής της πλατφόρμας, το Origin, όλες οι κυκλοφορίες των τίτλων της εταιρείας γίνονταν αποκλειστικά εκεί και αν και οι τίτλοι της εταιρείας είναι αρκετά πετυχημένοι με μεγάλο fanbase, η πλατφόρμα η ίδια δεν είναι τόσο αγαπητή. Οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε τίτλους όπως το FIFA, Battlefield και τη σειρά Mass Effect να επιστρέφουν στη βιβλιοθήκη του Steam, ίσως και πάνω στην ώρα για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Jedi Fallen Order. Λάθος IP. Το στούντιο πίσω από τη δημιουργία του Hellblade Senua Sacrifice, ενός τίτλου που πρωταγωνιστούσε μία χαρακτήρας με ψυχωτική διαταραχή, ξεκίνησε ένα καινούριο project, το επωνομαζόμενο Insight Project, το οποίο θέλουν να εξερευνήσουν τις νοητικές ασθένειες μέσω του gaming, της τεχνολογίας και της νευροεπιστήμης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον συνδημιουργό του στούντιο, Tamim Antoniadis, μας εξήγησε 5 πράγματα παραπάνω για το project. Πρόκειται λοιπόν για μια συνεργασία από καλλιτέχνες, επιστήμονες
και ειδικούς σε νοητικά θέματα, οι οποίοι θέλουν μέσω του gaming, ενός μέσου το οποίο θεωρούν ότι εξελίσσεται ραγδαία, να παρουσιάσουν ένα από τα πιο φλεγόμενα θέματα της εποχής μας, αυτό της ψυχικής οδύνης. Σαν αυτή που νιώθω εγώ όταν συνεργάζομαι με τον Δημήτρη. Μετά από δύο μπύρες, συνέχισε να μας λέει πως η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας του gaming δίνει πλέον τη δυνατότητα να παρουσιάσεις ρεαλιστικές εμπειρίες, να παρέχεις συναρπαστικές και απορροφητικές αφηγήσεις μέσα σε ρυθμίσεις που μπορούν να προσαρμοστούν για να αποκρίνονται στις ατομικές ικανότητες αυτών που τα παίζουν, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον κόσμο να καταλάβει και να κατανοήσει τις ψυχολογικές ασθένειες. Εμείς του είπαμε «Ουάου, φαντάσου να μην σε είχαμε ποτίσει». Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και τα νέα του καιρού με τον συνάδελφο Δημήτρη. Δημήτρη! Ευχαριστώ, Θόδωρε. Έφυγε ο τρελός, μου βάλανε τα ρούχα του και είμαι ο Δημήτρης. Η Microsoft ανακοίνωσε μια νέα λειτουργία που στόχος της θα είναι η αύξηση της ασφάλειας στα PC με Windows σε επίπεδο firmware. Το firmware σε ένα PC είναι αυτό που συνήθως αναφέρεται ως BIOS. Στα σημερινά συστήματα βασίζεται σε UEFI firmware που είναι λίγο διαφορετικά από το BIOS, αλλά η γενική λειτουργία τους είναι παρόμοια. Οι επιθέσεις σε επίπεδο firmware είναι δύσκολο να τις ανακαλύψεις και να τις αφαιρέσεις και δίνουν στους hackers ένα γερό πάτημα στο σύστημα. Η λειτουργία Secure Core PC είναι η απάντηση της Microsoft σε αυτό το πρόβλημα και συνεργάζεται με τις AMD, Intel, Qualcomm και διάφορους OEM κατασκευαστές για να σιγουρευτεί πως θα υιοθετεί ευρέως. Για να μην σας ζαλίζουμε με τις απέραντες τεχνικές μας γνώσεις, ξυπνάδες, Θοδωρέ, ξυπνάδες, το ζουμί της λειτουργίας αυτής είναι καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε hardware και software, δηλαδή ανάμεσα στο CPU και το λογισμικό. Το hardware και το λογισμικό δηλαδή. Η Microsoft εφαρμόζει ήδη αυτή τη λειτουργία στις κονσόλες της Xbox γιατί όπως αναφέρουν δεν εμπιστεύονται το χρήστη και θέλουν να τον αποτρέψουν από το να χακάρει την κονσόλα του, τη δικιά του κονσόλα, για να τρέχει δικά του παιχνίδια ή να τρέχει οτιδήποτε γουστάρει. Καθυστέρηση κυκλοφορίας αρκετών τίτλων της ανακοίνωσε η Ubisoft. Η λίστα αυτών των τίτλων είναι τα Gods and Monsters, μια καρτουνιστική εκδοχή ελληνικής μυθολογίας από τους δημιουργούς του Odyssey, το οποίο ήταν κυκλοφορήσει 25 Φεβρουαρίου 2020. Αργή. Το επόμενο είναι το Watch Dogs Legion, το επόμενο παιχνίδι της σειράς Watch Dogs, το οποίο θα κυκλοφορούσε στις 6 Μαρτίου του 2020. Καθυστέρησε και αυτό. Και τέλος, το Rainbow Six Quarantine, ένα τακτικό co-op shooter, το οποίο δεν είχε συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, πέραν την κάποια στιγμή στο 2020. Αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής είναι να δούμε τους τίτλους αυτούς να κυκλοφορούν κάποια στιγμή ανάμεσα από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι και το 2021. Στη δήλωση που έκανε αποκλειστικά για τον δημοσιογράφο της ομάδας μας, μπαρούφες είναι αυτά να ξέρετε, έτσι το λένε, ο CEO της Ubisoft, Yves Guillemot, είπε ότι η καθυστέρηση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στη δημιουργική ομάδα να σιγουρευτεί ότι δεν θα έχουν μελλοντικές τους κυκλοφορίες τα ίδια προβλήματα που είχαν προηγούμενοι τίτλοι τους, όπως το Breakpoint, το οποίο σημείωσε ρεκόρ χαμηλών πωλήσεων για την εταιρεία. Μείωσε τα microtransaction, Yves, και βγάλετε κάτι πρωτότυπο, επιτέλους κάτι καινούριο θέλουμε να δούμε. Εντάξει, εντάξει. Πίσω σε σένα, Θόδωρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη για τον καιρό. Ας πάμε τώρα στον συνάδελφο Δημήτρη Τρίπιο Παπουτσίδη για τα αθλητικά. Ευχαριστώ, Θόδωρε. Ο θεσμός του προσώπου πολιτιστικής αξίας στην Ιαπωνία ή αλλιώς Μπούγκα Κορόσα υπάρχει από το 1951 και απονέμεται ετησίως σε ανθρώπους της χώρας που έχουν κάνει εξέχουσες πολιτιστικές συνεισφορές. Λαμβάνει μέρος κάθε 3 Νοεμβρίου την ημέρα πολιτισμού της Ιαπωνίας, όπου μια ομάδα αποτελούμενη από τους υπουργούς παιδείας, πολιτισμού, αθλητικών και επιστήμης και τεχνολογίας συλλέγουν κάποια ονόματα ανάμεσα από διάφορα πεδία όπως επιστήμονες, καλλιτέχνες, ηθοποιούς, συγγραφείς, αθλητές και επιλέγουν αυτόν ή αυτούς που θεωρούν ότι έχουν συνεισφέρει περισσότερο στην κουλτούρα. Το βραβείο αυτό θεωρείται μεγάλη τιμή στη χώρα της Ιαπωνίας. Ο λόγος για τον οποίο αυτό γίνεται θέμα είναι γιατί φέτος επιλέχθηκε ένας δημιουργός παιχνιδιών. Ο Σιγκέριου Μιαμότο είναι δημιουργός και παραγωγός στη Nintendo, γνωστός για τη δημιουργία τίτλων όπως Super Mario Brothers, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Star Fox, Do a Barrel Roll, όπως και της ανάμειξης σε διάφορους άλλους τίτλους της εταιρείας αυτού.
Σε σύντομη συνέντευξη που έδωσε σε δημοσιογράφο τη ομάδα μα, ο Σιγκεριού, μου είπε, μπορώ να το λέω έτσι, είπε ότι ιδιαίτερη χαρά του δίνει το γεγονό ότι πέφτει επιτέλου φω στη βιομηχανία και κρατώντα έναν ταπεινό τόνο, διευκρίνησε ότι είναι ένα τομέα εργασία που δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα μόνο. Ανέφερε ότι είναι ωραίο να μπορεί να κάνει τον κόσμο, να μπορεί να διασκεδάζει και μου υποσχέθηκε προσωπικά πω δεν πρόκειται να σταματήσει στα κοντά. Γόι σιγκότο ο τσουντούκετε κουντασάιου σιγκέριου σενπάι. Η Microsoft κατάφερε να συλλέξει ακόμη δύο μεγάλα ονόματα στη streaming πλατφόρμα της μετά την ανακοίνωση της μετακίνησης του Ninja εκεί τον Αύγουστο. Ένας από αυτούς είναι ο Corey King Gothalion, Michael, ο οποίος μπορεί να μην είναι όσο γνωστός είναι ο Ninja, αλλά έχει μια ακολουθία ενός εκατομμυρίου στο Twitch, οι οποίοι είναι αναμενόμενο να τον ακολουθήσουν. Ο δεύτερος και κυριότερος είναι ο γνωστός σε όλους όσους ασχολούνται με competitive FPS ή έχουν έστω παρακολουθήσει στη σκηνή Michael Grdziek. Το όνομά του είναι Grdziek ή αλλιώς γνωστός ως Shroud. Ο Shroud ανακοίνωσε πρόσφατα με ένα βίντεο στο Twitter στις 24 Οκτωβρίου την απόφασή του αυτή, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει φτάσει κοντά στα 8 εκατομμύρια views. Ασχέτως όλων αυτών, το Mixer εξακολουθεί να είναι πολύ πιο πίσω από το Twitch, το οποίο μετά από τη στατιστική έρευνα που έγινε το τρίτο τρίμηνο του 2019, εξακολουθεί να κυριαρχεί με 75,6% της αγοράς, εναντί του 3,2% που έλαβε το Mixer. Το μοναδικό θετικό για την πλατφόρμα του Mixer μέχρι τώρα είναι η άνοδος του κατά 0,2% από το προηγούμενο τρίμηνο, όπου και πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση του Ninja στην πλατφόρμα και η ελπίδα τώρα, με τη μετακίνηση των άλλων δύο ονομάτων, κυρίως του Shroud, να καταφέρει να ανακάμψει περαιτέρω τη διαφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τρίπιο Παπουτσίδη για τα αθλητικά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας προτιμήσατε για την ενημέρωσή σας. Ήμουν ο Θόδωρος Μπουργουνδής, που σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Και... ναι, σου. Το κακό όταν τρως και μετά κοιμάσαι είναι ότι δεν προλαβαίνεις να κάνεις την πέψη. Και μετά με το που αρχίζεις και μιλάς και ανοίγεις το pie hole, βγαίνουν τα αέρια που δεν βγήκαν νωρίτερα. Μετά από και ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε, έλα γαμώ το control σου, αυτά βέβαια έρχονται μετά την ανακοίνωση στην αρχές του 19, μπορεί να τους έδειξαν το ακέφαλο κεφάλι του Disney. Μπράβο, δούλεψε το κουμπάκι, πάμε. Λάλα. Και αν και η τίτλη της Ερκετίας είναι... Ερκετία είναι η εταιρεία, η οποία είναι αρκετή εταιρεία. Πόση εταιρεία έχεις? Δεν έχω εταιρεία, έχω αρκετία. Πα-πα-πα! Εντάξει. Τζάσχενς. Τι. Πάλι κοπάνησα. Αυτό είναι Τζάσχενς, δεν μου λέει κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη για τον καιρό. Και επειδή έχουμε μεγάλο προσωπικό, πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη για τα αθλητικά. Πιστέψτε μας, δεν είναι ο ίδιος. Είναι οκ, ο Δημήτρης οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας προτιμήσατε για την ενημέρωσή σας. Ναι. Υπάρχει από το 1951 και αναμένεται ετησίως σε ανθρώπους της χώρας που έχουν κάνει εξέχουσες πολιτιστικές συνεισφορές. Ωραία. Είναι δημιουργός και παραγωγός της Nintendo, γνωστός για τη δημιουργία... Γιατί γελάς, Θόδωρε. Είμαι πάρα πολύ σοβαρός. Michael Grdziek. Έχω και Mixer, έχω και Blender, έχω και το άλλο το Vzun. Έκανα μια βλακεία και το πήγα στην αρχή των ειδήσεων. Κύριες ειδήσεις, οι δύο μεγαλύτερα... Γιατί είμαι φυσιολογικός άνθρωπος εγώ, δεν καρίζω, δεν φωνάζω. Α, περίμενα. Πρέπει να βάλω και την κουκούλα. Γιατί είναι περίεργος ο τύπος που αντικαθιστώ. Το κορδόνι κάπου το βάζαμε, έτσι είναι αρκετά γελίο. Είναι γελίο το κορδόνι. Εγώ και η Mary Poppins. Έφυγε ο τρελός, μου βάλετε τα ρούχα. Τα ρούχα του. Πάμε πάλι. Για να σιγουρευτεί πως θα υιοθετηθεί. Γαμώτο. Ήδη υδρώνω. Πάμε πάλι. Δεν με νοιάζει, χαίστηκε για την παραγωγή σας. Πεθαίνω.